πω ότι δυστυχώς σήμερα το πρωί όλοι μας πληροφορηθήκαμε μια είδηση πολύ δυσάρεστη για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τα μικρά παιδάκια. Μιλάω φυσικά για τον ότι έφυγε από τη ζωή αγαπημένος σε όλους μας Κώστας Βουτσάς. Έχουμε ετοιμάσει και σε λίγο αργότερα θα μπούμε σε αυτό το θέμα. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, έχουμε περάσει τόσο ωραίες στιγμές μαζί του, όπως και εσείς. Και δεν μιλάω μόνο μέσα από τις ανεπανάληπτες αυτές παλιές και αγαπημένες ενηλικές ταινίες, αλλά και μέσα από τις στιγμές που έχουμε βρεθεί μαζί του, τις πολλές φορές που τον είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή μας, όπως και άλλες εκπομπές, που όλα αυτά τα χρόνια, όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά μέσα από τη δουλειά μας, ένα μήνυμα μας παίρναγε πάντα ο Κώστας. Γερνάει κανείς όταν γεράσει στην ψυχή. Εκείνος που είναι νέος στην ψυχή και στο μυαλό, παραμένει στη ζωή του όλη νέος. Ο Κώστας Βουτσάς έφυγε από τη ζωή, πραγματικά, πώς να το πω, νομίζω πως έφυγε από τη ζωή χαμογελώντας μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω πώς ήταν οι τελευταίες του στιγμές, αλλά εγώ όπως και εσείς, έτσι θέλω να τον θυμάμαι. Χαμογελαστό, να μας λέει, να μας θυμίζει πάντα ότι μια μέρα χωρίς γέλιο δεν είναι καλή μέρα. Δεν λέει τίποτα, περνάει έτσι και φεύγει. Μια μέρα που δεν τη ζεις δυνατά και έντονα, είναι σαν να έχει περάσει και έχει φύγει από τα χέρια σου, από τη διαδρομή σου. Ο Κώστας μας έμαθε πολλά. Και μας έδωσε πολλά, πολλά τρελά χαμόγελα. Λυπάμαι που δεν είναι σήμερα κοντά μας ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο οποίος θα μπορούσε γι' αυτό να μας μιλάει ώρες και μέρες και χρόνια. Όχι μόνο μέσα από την δουλειά του, τη δουλειά την οποία δεν εγκατέλειψε μέχρι τις τελευταίες του στιγμές. Ήτανε πάντα στο σανίδι και όπως πάντα έλεγε, θυμάμαι ότι κάποιες φορές του είχα πει «Ρε εσύ Κώστα, αλήθεια». Εσύ έχεις πάρει σύνταξη και μου λέει, τι λες Ελένη μου. Εγώ είμαι νέος και θα δουλεύω μέχρι την τελευταία μέρα. Μέχρι την τελευταία μέρα στο σανίδι. Πολλά μαθήματα μας πέρασε μέσα από το χαμόγελο και την αισιοδοξία του ο Κώστας Βουτσάς. Θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε σε λίγο.